μιλήσω για μια ιστορία φοιτικής αλαζονίας. Ήμουνα 17 χρονών με ένα φίλο μου, κάναμε διακοπές στην Αμοργό. Είχαμε πάει στο μοναστήρι της Αγίας Άννας, που είναι χτισμένο πάνω στους βράχους, πάνω από τη θάλασσα, 400 μέτρα. Και φαινόταν όλος ο ανοιχτός ορίζοντας και η θάλασσα. Και καθώς χαμήλωσα το βλέμμα, είδα ακριβώς από κάτω, ανάμεσα στα απειλητικά βράχια, μια πολύ ωραία παραλία με γαλαζοπράσινα νερά. Και ήταν πραγματικά σαν εικόνα από εξωτικό νησί, σαν καρποστάλ. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε στην κοντινότερη παραλία, μια τουριστική, και να κολυμπήσουμε. Φτάσαμε λοιπόν στην παραλία της Αγίας Άννας και θα έπρεπε να κολυμπήσουμε κατά μήκος των βράχων για να φτάσουμε σε αυτή την παραλία και η απόσταση ήταν περίπου 2-3 χιλιόμετρα. Αρχίσαμε λοιπόν να κολυμπάμε κατά μήκος των βράχων και καθώς προχωράγαμε κατά τη μέση της διαδρομής, κοίταζα το βυθό και δεν έβλεπα τίποτα. Ήταν απόλυτο σκοτάδι από κάτω. Και άρχισα να τρομάζω. Δεν ήξερα τι θα βγει από εκεί μέσα. Και σιγά σιγά άρχισα να πιάνει ένα μπουρίνι και ένα δυνατό κύμα και να σπρώχνει με πολύ δύναμη, να μας σπρώχνει προς τους βράχους. Πολύ δυνατό ρεύμα. Δηλαδή έπρεπε να φέρνεις αντίσταση με το σώμα σου για να μην σε κολλήσει στα βράχια. Κοίταζα το φίλο μου, ερχόταν από πίσω, πηγαίναμε. Αλλά άρχισα να κουράζομαι και να με εγκαταλείπουν οι σωματικές δυνάμεις, να βιάζει όλο μου το σώμα, να μην μπορώ να τραβήξω χεριά, να πίνω λίγο νερό, να κουράζομαι και έπρεπε να κάνω τα πάντα για να καταφέρω να μείνω στην επιφάνεια, να μην βουλιάξω. Μόλις κατάφερα να πάρω 2-3 ανάσες και να ηρεμήσω λίγο, κοιτάω να δω το φίλο μου και δεν το βλέπω πουθενά. Άρχισα να τρελαίνομαι, να πανικοβάλλομαι. Άρχισα να σκέφτομαι τα χειρότερα πράγματα. Ότι είχε πνιγεί και ότι ευθύνομαι εγώ για αυτό το πράγμα. Αυτή η εμπειρία με έκανε να αισθανθώ και να συνειδητοποιήσω την έννοια του απατηλού πρώτη φορά. Γιατί η ομορφιά που έβλεπα από πάνω τελικά ήταν απατηλή, γιατί ο ρυψοκίνδυνος τρόπος προσέγγισής της την έκανε αμέσως να χάσει τη γοητεία της. Επίσης, ο χρόνος που περίμενα το φίλο μου ήταν απατηλός. Γιατί δεν ξέρω πόσο πραγματικά ήταν ο χρόνος, αλλά μου φάνηκε μια αιωνιότητα. Και η έννοια της ζωής ως δεδομένη ήταν απατηλή. Με το φίλο μου αυτό ακόμα το συζητάμε αυτό και θυμόμαστε αυτή την εμπειρία. Και πάντα την έχουμε ως ορόσημο για τις πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες που μπορείς να δεις ένα πράγμα και πώς τα ίδια τα πράγματα αλλάζουν από εκεί που τα φαντάζεσαι και τα βιώνεις και πώς η εικόνα είναι πολύ διαφορετική ή αυτό που φαντάζεσαι είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που πρόκειται να ζήσεις. Και ότι πια είμαστε πιο προσγειωμένοι, έχουμε χάσει αυτή την αθώα οπτική της ζωής που όλα είναι απλά και κατορθώσιμα και εύκολα.